Παναγιώτης Γεωργιάδης, Σμύραρχος Αναποστρατεία της Πολεμικής Αεροπορίας. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1963, όπου διαμένει μέχρι και σήμερα. Δεν αποτελεί γόνο στρατιωτικής οικογένειας, ωστόσο εντάχθηκε στην οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων, όπου εκεί έζησε και τα πρώτα αεροπορικά του κερδήματα. Όπως μας αφηγείται και ο ίδιος, από πολύ μικρή ηλικία, το αεροπορικό ιδεώδες πορευότανε παράλληλα με τη ζωή του. Το 1982 κατατάχθηκε στην οικογένεια της σχολής Σικάρων. Υπηρέτησε τα πτυτικά εκπαιδευτικά του χρόνια στην Καλαμάτα, στην 120 ΠΕΑ και αμέσως μετά εντάχθηκε ως ετοιμοπόλεμος χειριστής στις μοίρες της πολεμικής αεροπορίας. Ο Παναγιώτης Γεωργιάδης θυμάται και μας εξιστορεί ανεξίτηλες στιγμές της καριέρας του στα F5, στο Κέντρο Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 ως διευθυντής, την εκπαιδευτική και διοικητική του πορεία στο ΚΕΑΤ ΣΟΤ. Τι έγινε εκείνη τη βραδιά των ημείων? Ποια είναι τα συναισθήματα μετά από μια εγκατάλειψη μαχητικού αεροσκάφους? Πώς βρέθηκε ένα τουρκικό F-16 στο σκοπευτικό ενός F-5? Όλα αυτά και πολλά άλλα στις αεροπορικές ιστορίες. Λίγο σε μια δύσκολη στιγμή, κύριε Γεωργιάδη. Είστε με F5, πετάτε με F5 και έρχεται στιγμή εγκατάλειψης. Τι έγινε? Ναι. Μεταφερόμαστε λίγο πίσω. 1998, Τρίτη του Πάσχα, 21 Απριλίου του 1998, όπως είπα πριν. Είμαι εκπαιδευτής στην πίσω θέση ενός F5 με νεαρό αθλητικό που μπορεί να συγκέντρωσε από τη μοίρα. Και νούμερο 2, τον Άρη τον Δασιγέννη, όπως μιναγώ τότε, ζευγάρι, χαμηλή ναυτιλία και προσβολή στόχων από Θεσσαλονίκη, μέσω Λίμνου, Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής, Καβάλας Δράμας και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Αποστολή περίπου 1,5 ώρες. Στο ύψος του Πόρτο Λάγος, χτυπήσαμε στην μπροστά θέση, στην Καλύπτα, όχι στο Αλεξίνεμο, που δεν είδαμε κάτι δηλαδή. Χτυπήσαμε με ένα μεγάλο πουλί, όπως αποδείχθηκε, το οποίο έσπασε την Καλύπτα, τις μπροστά θέσεις. Δεν πήραξε το εσωτερικό παρέμβασμα της μπροστά με τις πίσω θέσεις, αλλά είχαμε κομμάτια από το fiberglass, από κόκαλα του πουλιού, υπολείμματα ή οτιδήποτε. Σίγουρα και στους δύο κινητήρες, ο ένας όμως κράτησε άμεσα, μετά από λίγη ώρα και ο άλλος είχε πρόβλημα και σε κάποια φάση το τελευταίο στάδιο πήραμε και φωτιά. Σε τι υψόμετρα? Η πρόσκρουση του πτηνού έγινε στα 2.000 πόδια περίπου. Χαμηλά? Σχετικά. Ναι, σχετικά χαμηλά. Εννοώ για τις διαδικασίες... Ψηλά και ένα πουλί, γι' αυτό... Είναι να το πετύχει τέτοια πουλιά μόνο σε αυτά τα ύψη. Μεγάλα πουλιά πετάνε, μεμονωμένα. Μακριά από το αεροδρόμιο, καμία σχέση με περιοχές συγκέντρωση πτηνών. Και... Ήταν η κακή στιγμή, δηλαδή πέσατε σε. Ναι, είναι σαν να τρως μια οβίδα, αλλά δεν είσαι προετοιμασμένο. Ακριβώς. Και υπάρχει όμως ένα στοιχείο ότι από τη στιγμή της πρόσκρουσης μέχρι τη στιγμή της εγκατάλειψης περέσε 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Υπέρ μεγάλος χρόνος για αυτά τα δεδομένα για να διαχειριστείς. Για να κάνεις όλες τις διαδικασίες της ανάγκης. Ναι. Με σκοπό ποιον? Να προσβιώσεις το αεροπλάνο σου. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που επέβαλαν αυτό. Πολλά χωριά κάτω. Η Χρυσούπολη η ίδια.
να σώσει το αεροπλάνο σου, αλλά κυρίω να σώσει το χειριστή τη μπροστά θέση που δεν τον άκουγε. Δεν ήξερε αν είναι νεκρό ή ζωντανό. Αν δηλαδή θα μπορούσε να είσαι σε θέση να τραβήξει το καθισμά του. Γιατί δεν μπορούσα να το πάρω μαζί μου, τα καθίσματα ήταν εξαρτητά. Ναι, τότε ήταν. Όλα αυτά επέβαλαν την παραμονή και τη δράση μέσα στο αεροπλάνο. Δεν είσαι ανεξυπτοριστή, ούτε σκέφτεσαι σαν ανεξυπτοριστή. Εγκαταλείψατε επιτυχώ αυτό με το ΑΕΚ. Ναι, η πρόσκληση είναι στα 2.000 πόδια και επιδείξαμε περίπου στα 40. Και μάλιστα από κάτω με κατοικημένε περιοχέ. Ναι. Σε τόσο χαμηλό. Ναι, προσπεράσαμε το κέντρο τη Χρυσούπολη περίπου στα 200 πόδια, πάνω από το παζάρι περάσαμε. Μάλιστα. Και μετά από λίγο αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε γιατί είχε μόνο χωραφιά μπροστά από όσο μπορούσαμε να δούμε και δεν μετούσε άλλο το αεροπλάνο. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε μία δύσκολη στιγμή πέραν τη εγκατάλειψη, μία στιγμή πριν την εγκατάλειψη, αλλά χωρίς εγκατάλειψη. Μία που σας αποτυπώθηκε στο μυαλό. Έχω χάσει κινητήρα σε απογείωση. Έχω ρίξει δεξαμενές στη Θεσσαλονίκη. Λίγους μήνες μετά την. Με το που ξεκολλάτε ναι, κράτη. Ναι, ότι είχα μαζέψει το σύστημα. Ρίχνω τις δεξαμενές, χάνω τον ένα κινητήρα αριστερά. Εκεί υπήρχε το θέμα εγκαταλείπω ή δεν εγκαταλείπω. Ναι, αλλά, αλλά είχα ένα κινητήρα. Η ταχύτητά μου. Και κάνατε. Δεν επέτρεπε. Ναι, μπορεί άλλη να εγκατέλειπα. Δεν είναι θέμα εγωισμού ή στιγμή το θέμα. Όχι, ναι. Είχατε, ήσασταν μέσα στο φάκελο πτήσεω τη διαδικασία δηλαδή. Και βγήκε. Και, και σα βγήκε, ναι. Βγήκε αυτό κάνει. Μου είχε συμβεί κι άλλο. Και από δοκιμή έχω χάσει ένα κινητήρα. Έχω πέσει δύο χωρί ταχύμετρο. Χωρί ασύρματο. Αυτά είναι. Όλοι μα έχουμε. Συμβάντα, δε συμβάντα. Ίσως μερικοί έχουν λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Θα πάω αλλού, θα βγω Αιγαίο τώρα. Λακκίδηκατε πολλές φορές με τους συμμάχους μας. Mm. Ποια ήταν η αντιμετώπιση, σας έφερναν εκτός ορίων, τότε ήταν άλλα χρόνια. Άλλη εκπαίδευση. Εντάξει, ο καθένας φτιάχνει τη θεώρησή του. Ασχολήθηκα και ασχολούμαι πάρα πολύ με την πολεμική εμπειρία. Έχω συγγράψει 5 υπηρεσιακά βιβλία, υπάρχουν ακόμα, τυχερείτε, και αυτό δεν οφείλεται σε μια σοφία η οποία σου έρχεται από αλλού. Προσπαθείς λοιπόν να μαζέψεις πάνω σου όλη τη θεωρία, την οποία πιθανόν να μην στη δίνει η υπηρεσία. Αγοράζεις λοιπόν βιβλία. Mm-hmm. Με τι περιεχόμενο, κατά κύριο λόγο του επαγγέλματός σου και εμπειρίες, αεροπόρο που πολεμήσανε. Τώρα περνάνε σε άλλη κατηγορία την οποία εμείς δεν είμαστε. Έτσι λοιπόν συγκέντρωσε μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη από την Αμερική κυρίως και από εκεί ήταν η πηγή μου, αλλά και η θεώρηση των πραγμάτων. Δηλαδή με ρωτήσατε κάτι πώς αντιμετωπίζουμε ας πούμε τον αντίπαλο γενικά. Κρατάω ως ιερό κανόνα, αντιμετώπιζε τον αντίπαλό σου σαν να ήταν ο καλύτερος του κόσμου μέχρι να αποδείξει ότι δεν είναι. Δεν είναι δικό μου. Το διάβασα από κάπου. Το πέρασα σε κάποιο βιβλίο. Και αυτό και άλλα. Που σημαίνει δηλαδή ότι εμείς για να εκτιμήσουμε ένα περιβάλλον πολέμου που δεν το ζήσαμε, αλλά ζήσαμε πολλά χρόνια στο κατόφλι του, μια περίοδο που λίγοι στον κόσμο την έχουν σαν εμπειρία. Ακριβώς. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Να διαβάζει κανείς, να μεταφέρει στους μικρότερους, να τα δοκιμάζει πάνω του. Όλα αυτά δημιουργούν λοιπόν ένα μέταβο στον άνθρωπο και μια θεώρηση της ζωής και της καριέρας του. Με αυτά είναι τα όπλα του λοιπόν με τα οποία βρίσκεται σε αυτό το περιβάλλον του Αιγαίου. Το οποίο περιβάλλον του Αιγαίου σας δίνει μια δυναμική, σαν να ξυπνάει μέσα σας κάτι που έρχεται από τα χιλιάδες χρόνια πριν, από τον πολιτισμό τον ελληνικό. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Η δυναμική του Αιγαίου είναι τεράστια. Βρίσκεσαι εκεί στον χώρο και αποκτάς κάποιες δυνάμεις μέσα σου, τις οποίες δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και μετά προσγειώνεσαι και γίνεσαι ένας κανονικός πολίτης. Θα ψωνίσεις, θα έχεις τα προβλήματά σου, τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους κλπ. Δύσκολο. Mm. Βρίσκεσαι σε δύο κόσμους. Αλλάζει η προσωπικότητα. Κάθε μέρα. Ναι.
Έρχεται η στιγμή που αντιμετωπίζατε Τούρκους στο Αιγαίο. Δύσκολο το έργο. Δηλαδή, είναι όντως, σας φέρνανε εκτός ορίων όπως φέρνουν σήμερα κάποιους Έλληνες χειριστές, γιατί βγαίνουν εκτός φακέλου. Προσωπικά, παρακολούθησα και ως επιτελής την πρόοδο όλων αυτών των πραγμάτων. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, οπότε δεν μπορώ να κρίνω την ψυχολογία πιθανών των υπτανέλων μας σε ένα τέτοιο περιβάλλον σύγχρονα, γιατί έχουν αλλάξει και λίγο οι συνθήκες και πολλά έχουν οι κατευθύνες οδηγίες της ηγεσίας, διότι εμείς είμαστε υπηρέτες ενός ναού και αυτό εκφράζεται μέσω της κυβέρνησης και της ηγεσίας. Δεν κάνουμε πολιτική. Ακριβώς δεν κάνουμε τι θέλουμε. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι ζούσαμε και κρατήσαμε αυτό, γιατί τώρα αυτό συζητάμε, τη χαρά του κυνηγού και δεν υπάρχει κυνηγός χωρίς θύραμα. Σε αυτό το περιβάλλον ζήσαμε. Θα τολμήσω να πω, ότι δεν θα ήθελα ποτέ να υπηρετώ στην πολεμική αεροπορία του Λουξεμβούργου. Θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά σε μία ερώτηση που δεν γίνεται κάθε φορά, κάθε μέρα, σε εσάς. Ουρά σας έχουν πάρει. Ναι, ναι. Θυμάμαι μια άσκηση, με F-16 σε Ηνίωχο, σε 4 άσους, σχολείο όπλων και τακτικής. Και σε ό,τι αφορά τους Τούρκους, ναι, υπάρχουν τουλάχιστον 2 φορές. Επειδή ειλικρινά είναι σπάνιο να σου πάρουν ουρά, ενώ σε μαθηματικά, τώρα μιλάμε για 2 φορές, έτσι. Τακτική ουρά. Ναι, σωστά. Όχι από εμπλοκή. Ακριβώς. Από εμπλοκή δεν έτυχε. Από αυτό, ακριβώς, από εμπλοκή δεν έτυχε. Δεν έτυχε, θα χρησιμοποιήσουν. Από τακτική. Επειδή στον Έλληνα αεροπόρο είναι σπάνιο, όντως. Πώς αισθάνεται ο χειριστής όταν από πίσω του δυστυχώς έχει χάσει. Κατά ψέματα, αυτοί το αισθάνονται κάθε μέρα. Ο Έλληνας χειριστής πώς το αισθάνεται. Εντάξει, δεν είναι μια άνετη κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε κάποιο σπουδαίο γεγονός με την έννοια ότι θα τον λήξει ή θα τον επηρεάσει σημαντικά. Θα επιδιώξει για την επόμενη ευκαιρία. Mm-hmm. Ναι. Άλλωστε ποτέ δεν γίνεται απενημέρωση. Δεν μπορώ να δεχτώ λοιπόν ότι εμείς όταν βρεθήκαμε μούρι-μούρι με F-16 δεν έγινε simulation, εξαπόλυση M9L ή Amran από τα 15 μίλια από Τούρκο σε ένα F-5. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει ποτέ, απλώς δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί δεν κάναμε απενημέρωση μεταξύ μας. Mm-hmm. Αλλά σε εμπλοκές κλειστές θεωρώ ότι από τις εμπειρίες που έχω ότι δεν φτάσαμε ποτέ σε τέτοια συμβάντα. Ναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εκτός από μια περίπτωση στην οποία προσπαθήσαμε να βάλουμε τα σύννεφα ανάμεσά μας και μας βγήκαν πίσω οι Τούρκοι γιατί δεν μας βγήκε η δουλειά, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Μεγάλο κεφάλαιο, Ήμια. Θέλω να μου περιγράψετε τι έγινε στα Ήμια από τα δικά σας μάτια, πως το βιώσατε. Μέσα σε αυτές τις 2-3 μέρες έντασης. Στα Ήμια είμαι διοικητισμένος. Οι μέρες πριν τα Ήμια, πριν το βράδυ των Ήμιων, που έχουμε την κρίση, με βρίσκει εμένα και ένα-δύο ακόμα συναδέλφους μου, της μοίρας της 343 που είναι περιττός στη Θεσσαλονίκη, να περνάω το σχολείο στην Αθήνα Σκιά, σχολείο κατεδρών και τελών. Το βράδυ μιας μέρας μας φωνάζει ο διευθυντής, μας δίνει φυλαπορίας, μας εύχεται καλή τύχη, ο Θεός μαζί σας και φεύγουμε με τα δυο ταχύ μας να βρούμε τις μοίρες μας όλοι, διαλύεται δηλαδή το σχολείο. Κοιτάξτε, εμείς οι πιο εμπειροί εκείνη την περίοδο έχουμε και καταρχήν την εμπειρία του 87 με το σεισμό. Ένα μόνο θα σας πω για το σεισμικό, ότι έζησα 2 έντονες στιγμές όπου μαλώναν οι χειριστές των επιχειρήσεων,
Ποιος θα πρωτοπάει στην Λίμνο. Αυτό είναι το ένα, σαν εμπειρία. Σαν μικρή δεν νικήσαμε, δεν πέρασε το δικό μας που θέλαμε κι εμείς, γιατί οι αρχαιότεροι είπανε κάτσε πέρα εσύ. Θυμάμαι τον καυγά που είχε γίνει, 14 αεροσκάφη τότε, στην Λίμνο. Πάρα πολύ αεροπορία τότε. Μιλάμε. Ναι, και όλα είναι συγκριτικά. Για 7 τύπους αεροσκαφών, αν θυμάμαι καλά. Τύπους, όχι. Δεν είχαν έρθει τα Mirage 2000. Δεν είχαν έρθει πέραν τον Mirage F1, F104, F7, F5, Phantom. Phantom, η καρδιά της γενιάς του μετάλλου. Yeah. Όπου το κάπνισμα ήταν υποχρεωτικό και για τους μη καπνίζοντες. Ακριβώς. Το περιβάλλοντα χώρο. Μουστάκια πολλά. Άλλη ρυθμή ζωής. Άλλος μαχητής. Άλλος μαχητής. Σίγουρα υπήρξαν και ένα-δύο περιστατικά, ίσως ένα στα 200 ολιγορίες. Άνθρωποι είμαστε, δεν θα τα εξειδανικεύσω όλα. Αλλά με αυτές τις εμπειρίες μπήκαμε. Και έτσι λοιπόν αρχίζει το βράδυ των ημείων. Φτάσαμε στις Μοίρες και μπήκαμε στα αεροπλάνα. Τότε δεν υπήρξε καβγά, αρχαιότερη ήμασταν, καθαρίσαμε τη δουλειά γρήγορα. Μπήκα πρώτο ζευγάρι των δύο για αποστολή αναχέτησης, όπως λέμε, αεράμινας. Αεράμινα σημείου μάλλον θα γινόταν, ανάλογα με τις εντολές της ηγεσίας. Φύγαμε. Δεν απογειωθήκαμε ποτέ από τη Θεσσαλονίκη. Δίλεπτο στάνταρ μέσα στα αεροπλάνα. Κατεβήκαμε μόνο μια φορά για να πάρουμε τα εφόδια πολέμου. Και μας κρατούσαν η τεχνική μας και ο πλουργοί μας είναι οι άνθρωποι μας. Σωστό. Είναι το ίμιση. Είναι οι τελευταίοι φεύγοντας μια αποστολή και οι πρώτοι που συναντάμε άνθρωποι. Η σχέση είναι πολύ δυνατή. Και εδώ να το τονίσουμε πέραν αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο άνθρωπος που σε διώχνει και υπογράφει ακριβώς. Ότι αυτό το εργαλείο που σου δίνει είναι ασφαλές και μπορεί να είναι σε πτήση και είναι ο άνθρωπος που θα σε δει πρώτος το μεγάλο του συνέστημα του χειριστού. Αυτόν θέλεις να δεις πρώτο. Αν δεις κάποιον άλλον έχεις εγκαταλείψεις. Έτσι είναι. Και είναι επίσης ο άνθρωπος κορμός για την πολεμική αεροπορία. Ο τεχνικός, η υποστήριξη γενικότερα είναι στο να φτάσουμε να πετάει το αεροσκάφος. Όλοι δουλεύουν γι' αυτό. Είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το τονίζουμε, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Οπότε, συγγνώμη και όλες που σας διέκοψα. Οπότε, δεν δόθηκε ποτέ το Scrabble, έτσι. Δεν δόθηκε αποστολή, πάντα για τη Μοίρα. Οι μόνοι που πετάξαν στο Αιγαίο ήταν οι Έλληνες από Μοίρες Διώξεως, της 337, Λάρισα, και Μοιράς 2000 από τα Νάβρα, δεν θυμάμαι ποια Μοίρα. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπήρξε άλλο αεροσκάφος στον αέρα, στο Αιγαίο, εκείνο το βράδυ. Οπότε η 43 δεν κατάλαβε σε εισαγωγικά ίμια, παρά μόνο... Όλες οι μοίρες δεν καταλάβαν πλήν από αυτές τις δύο μοίρες που πετάξαν. Καταλάβαν όμως ότι ανά πάσα στιγμή θα περνούσαμε σε άλλη διάσταση. Δηλαδή αυτό για το οποίο εκπαιδευτήκαμε. Όταν μπεις δηλαδή στο αεροσκάφος και είσαι αναγκασμένος σε 20 δευτερόλεπτα μέσα να μιλήσεις στο νούμερο 2 σου που δεν τον έχεις δει γιατί έρχεσαι από Αθήνα και σου λέει κύριε Γρηγόρη τι κάνουμε και πρέπει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα να κάνεις briefing στη σκάλα, είναι δεμένος αυτός και εσύ τρέχεις να πιάσεις, να ανεβείς το άλογο ουσιαστικά. Μια φράση πρέπει να του πεις, δεν έχεις κάτι άλλο. Και η φράση είναι πέσε επάνω τους. Τίποτα άλλο. Δεν θα προλάβεις να πεις πολλά. Αν πεις πολλά, σε εφαρμόζεις. Σωστό. Τίποτα. Εφαρμόζεις. Πρέπει να πάρεις ένα μικρό μαζί σου και να τον οδηγήσεις στον πόλεμο. Άρα θες την κατάλληλη φράση. Βγήκε. Δεν ήταν προμελετημένο. Σε αυτές τις καταστάσεις βγαίνουν πράγματα και κουβέντες από τους ανθρώπους όπως έχουν φτιαχτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι πρόκατ. Δεν είναι άσκηση. Εκεί αποδεικνύεται τι κάνει ο καθένας. Χάρη στο τσάι λοιπόν αυτές τις 5,5 ώρες μέσα των τεχνικών μας και ανάλογης εκτόνωσης, αντέξαμε εκείνο το χειμωνιάτικο βράδυ που
Ειδικά πάνω από τη Θεσσαλονίκη δεν έβρεχε. Θα θέλατε να απογειωθείτε. Είχαν πρόβλημα να μας βγάλουν από τα αεροσκάφη. Για να μην παρεξηγήσω, μην παρεξηγηθεί η ερώτηση. Ναι. Απευθύνομαι σε έναν χειριστή που έχει δώσει αίμα στο Αιγαίο, όπως και κάθε Έλληνας χειριστής πολεμικής αεροπορίας. Έχει δώσει αίμα στο Αιγαίο, καθημερινά. Έχει αφαιρέσει χρόνο από την οικογένειά του, έχει χτυπηθεί ψυχολογικά, γιατί κάθε μέρα ασχολείται με ανακαιτήσεις. Οπότε αυτό κάποια στιγμή πρέπει να βγει. Έτσι, όταν τελειώσαν όλα για τα ίμια, και τώρα που σας ρωτάω, το πρωί, θα θέλατε να απογειωθείτε. Απειλήθηκε κόσμος. Δεν βγαίνουν τα πληρώματα από τα αεροσκάφη τους. Στρατηγικά δεν είναι το ίδιο. Είναι ο παράγοντας άνθρωπος. Μπορεί να πέφταμε σε μια στρατηγική παγίδα που το γεωπολιτικό περιβάλλον μας είχε στημένη. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στην ιστορία. Όχι να τα περνάμε και να τα φιλτράρουμε όλα ανάλογα με την πολιτική σκοπιμότητα και την κατάσταση. Αν θέλουμε να σταθούμε πραγματικά απέναντι στην ιστορία, εμένα αυτή είναι η στρατηγική μου τοποθέτηση. Ναι, σαν νεαροί πολεμιστές, αλλοί κυβερνήτες πλοίων φρεγατών περιπολικών που βλέπαμε τα μάτια τους την κατάσταση. Τα αδέρφια μας που σκοτώθηκαν. Τα τρία αδέρφια μας. Έτσι. Το βλέπαμε αλλιώς εκείνη την ώρα. Όταν είδαμε όμως και όλη την άλλη σκηνή γύρω-γύρω πώς παίζεται, πιθανόν τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Αλλά πιθανόν να ήταν και αλλιώς. Είναι κάτι που δεν θα μάθουμε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ακριβώς. Απλώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μας έχει μείνει η πικρία των τριών παλικαριών. Έχει μείνει πικρία, αλλά δεν έχει μείνει μεγάλη πικρία στους πολεμιστές. Εμείς ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του λαού μας. Ήμασταν εκεί. Γι' αυτό μας εκπαιδεύσαν, γι' αυτό πληρώσε ο ελληνικός λαός αυτά μας τα χρόνια και όταν μας καλέσαν δύο φορές και παραπάνω φορές που δεν ξέρετε, εμείς εκεί ήμασταν. Μάλιστα. Η οπλουργή μας εκείνο το βράδυ, τουλάχιστον 3-4 ήταν για μέρες στα κρεβάτια από μέση. Φορτώθηκαν και πυρομαχικά με τα χέρια. Ξέρετε, τροποποιούνται όταν μιλάμε από... και πάμε στη μεγάλη εικόνα, έτσι, όταν υπάρχουν γεωπολιτικοί παράγοντες οι οποίοι πάντα επηρεάζουν όλα τα πράγματα αυτά. Πιθανόν κάποια πράγματα, επειδή ακριβώς δεν φτάνουν στους εκτελεστές, να μην μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Αλλά όταν στείνεις ιστορία και είσαι αντικειμενικός και λίγο απόμακρος με τον χρόνο, με τα ντοκουμέντα, τα πιστήρια, πιθανόν πολλές φορές να υπάρχει άλλη άποψη των πραγμάτων και άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Αυτό κατά κύριο λόγο το κάνουν οι επιτελείς και η ιεραρχία των ενόπλων δυνάμεων. Μαστί πάντα ξέρει. Μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν και στιγμές τις οποίες πραγματικά αν είναι μικροί βγάζαμε τον λαγό από την τρύπα, πιθανόν και να άλλαζε και ο Ρούς των μικρών ιστοριών, άρα και της μεγάλης ιστορίας στο τέλος. Σωστά. Φτάνουμε μετά τα ημεία. Πότε αποστρατευόμαστε? Και αν, μάλλον να το πω αλλιώς, μέχρι να αποστρατευτούμε, τι επακολούθησε στον Παναγιώτη Γεωργιάδη μετά τα ημεία? Πτυτικά εννοώ. Τι άλλαξε? Ναι, περίπου 3 χρόνια μετά μετατέθηκα λίγο πριν τα Χριστούγεννα, σπάνιο στο αρχηγείο, σε ένα πολύ δυνατό και τιμητικό πόστο, στο αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας. Σμηναγός αρχαίος. Μάλιστα. Φύγατε από το αεροπλάνο και πήγατε στο γραφείο. Ναι. Άντεξα γιατί ήμουν απεσπασμένος. Δηλαδή πετούσα 1-2 ώρες το μήνα μέχρι που αποσύρθηκε ο δίκος και το αεροσκάφος.
Το ξέραμε, το περιμέναμε. Είχα ζήτηση και να το μεταθέσει σε εφένα, ότι μπορέσω και εγώ να πριν. Θέλατε να πετάτε. Ναι. Να συνεχίσετε να πετάτε. Ναι, ναι. Όταν αποσύρθηκε το F5, ποια ήταν τα συναισθήματα? Σίγουρα συγκίνηση. Συγκίνηση περισσότερο, όχι τόσο για, για τον εαυτό μας, όσο ότι μια οικογένεια έχανε το κύριο μέλος της. Αυτό δηλαδή που μας συνέδεε όλους, απόστρατους τότε, τους πολλούς, ότι εμείς χάναμε τον συνεχτικό μας ιστό, δηλαδή αυτό που μας κρατούσε πέρα από τους χαρακτήρες μας και αυτά που περάσαμε. Ο κορμός της ζωής σας. Έφευγε δηλαδή ο κοινός τόπος, που ήταν το μέσο, δηλαδή το F5. Υπήρχε μεγάλη όμως χαρά και ενθουσιασμό, γιατί λόγω της περίστασης μαζεύτηκε μια τεράστια οικογένεια σε ένα μεγάλο έτσι πάρτι, έστω και από χειριστήριο. Εμείς ήμασταν με ενεργεία, εγώ ήμουν νεαρός επισμηναγός. Και είχα κάτι λάτσα για αυτό το γεγονός. Η τελευταία μου πτήση με F5. Δεν θέλω να το πούμε, είναι από παρακάτω. Μάλιστα. θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό και θα μου την πείτε για την τελευταία πτήση. Οπότε φύγατε στο ΑΤΑ, στο Αρχηγείο Τεχνικής Αεροπορίας. Ακολούθησαν πόσα χρόνια εκεί? Ακολούθησαν και άλλες μεταθέσεις και ξαναγύρισα στο ΑΤΑ. Χωρίς πτήση, τέλος πάντων. Ναι, εκεί έκατσα 3 χρόνια σε αυτή τη θέση εκείνη τη μετάθεση. Μέχρι που κάποια συγκυρία γεγονότων πολύ μεγάλων και παγκόσμιας μάλιστα κλάσης οδήγησαν σε κάτι εξειδικεύσεις που είχα, τα έφερε ο καιρός δηλαδή, ώστε να ασχοληθώ και με έναν άλλο τομέα πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Αφορά την εθνική ασφάλεια. Το τελευταίο ακούμπημα στο διάδρομο. Ναι. Με το F5. Ναι. Η τελευταία πτήση, η τελευταία ώρα. Ναι, μακάρι να είχαμε κι άλλο καύσιμο. Να ξέρετε ότι η τελευταία πτήση ενός χειριστή με τον τύπο του γίνεται πάντα, επιδιώκεται να είναι πάντα με διθέσιο. Είναι και λόγος ασφαλείας. Ναι. Ασφαλώς. Αυτό που μπόρεσα να κάνω είναι να κάνω 4 round για διάφορους δικαιολογίες. Πας και κρατηθώ περισσότερο στον αέρα. Όσο μπορείτε. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέβη και αυτό. Πιάσατε διάλογο. Ναι, ναι. Εκείνη τη στιγμή δεν είναι τόσο ακραία τα... Το είχα καταλάβει γιατί δεν έφευγα από μοίρα. Είχα ήδη φύγει από τη μοίρα εγώ και ήμουν αποσπασμένος, οπότε είχα και μια άλλη σχέση απόστασης. Ναι, ερχόταν καιρός. Αλλά συνειδητοποιήσατε αργότερα ότι υπάρχει κάτι κενό μέσα σας. Ναι, κάτι... πρέπει να δικαιολογεί κανείς τα φτερά της πουλώδας που φέρει στην καρδιά του. Πραγματικά. Το βλέπω με μεγάλη χαρά και τιμή, ακόμα και προχθές τους αρχηγούς μας να πετάνε μάλιστα και μονοθέσια με τα μαχητικά πρώτης γραμμής. Πολύ σημαντικό. Και ήρθε η στιγμή, έρχεται η στιγμή της αποστρατείας. Ναι, ακολούθησαν και άλλα, όπως σας είπα, στάδια, αρκετά. Ήμουν διευθυντής του σχεδιασμού και των διευθυντήσεων των Ολυμπιακών Αγώνων στο κομμάτι της του Αεροπόληση. Αυτό μας διέφυγε. Γι' αυτό, ναι. Με αυτό ουσιαστικά είναι σαν να γεννήθηκε μια νέα ειδικότητα, να το πω έτσι, που η περίσταση το έφερε να την ακολουθήσω, να την υπηρετήσω πιστά και δόξα τω Θεώ. Ήταν πολύ πετυχημένη γιατί δοκιμαστήκαμε σε πραγματικές συνθήκες. Πραγματικές συνθήκες. Σε ένα ακραίο γεγονός, το οποίο μόνο περήφανος μπορεί να κάνει εμάς τους Έλληνες και ιδιαίτερα τις ένοπλες δυνάμεις και ακόμα ιδιαίτερα την πολεμική μας αεροπορία. Γιατί στο όνομά της βγούμε πάντα και στο όνομά της αναφερόμαστε. Ακριβώς. Σε αυτή τη συνέντευξη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί πάμε να θάψουμε, όπως τα βλέπω τα πράγματα, την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων σαν να ήταν κάτι επιχειρηματικό, κάτι που πέρασε, κάτι που το μπλέξαμε στις καταστάσεις. Ναι, ίσως δεν έχει καταλάβει ο κόσμος το επιχειρησιακό κομμάτι. Όχι, και πάρα πολύ επίσης... Και δεν πέρασα τα μέσα, από τα μέσα μας εκεί σε μόλις δεν πέρασε. Πάρα πολύ επίσης, πολλοί κόσμος, επαγγελματίες, που βρίσκονται στον κορμό της εθνικής ασφάλειας, δεν το ξέρουν το θέμα αυτό. Και δεν έχουν κατανοήσει την αξία του. Το τι έχουμε στα χέρια μας. Γιατί εφεύραμε για εκείνη την περίπτωση.
Προφανώς και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα μας πείτε κάτι, αλλά σε γενικές γραμμές, ποιο ήταν το πλάνο, προστασία ήταν το κυρίως θέμα, προστασία εγκαταστάσεων προσωπικού κτλ. Τώρα εδώ φεύγουμε από την πολεμική αεροπορία, τη κρατάμε απλώς ως όπλο και ως μέσο υποστήριξης σε ένα γεγονός το οποίο ακολουθεί την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 των δίδυμων πύργων, του πολέμου του Αφγανιστάν στο ξεκίνημά του και στην εξέλιξή του, του Ιράκ και των βομβιστικών επιθέσεων σε Μαδρίτη και σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και στην Ρωσία. Οπότε, δηλαδή, το χειρότερο περιβάλλον ασφαλείας με το μεγαλύτερο γεγονός ειρηνικό, το οποίο όμως αγγίζει 202 έθνη, 202 σημαίες εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Και ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να απολογηθεί. Θα έπρεπε λοιπόν το πλαίσιο υποστήριξης και το σώμα υποστήριξης της Ελλάδος μας προς τους επισκέπτες μας, αλλά και προς τους και προς τα δισεκατομμύρια που μέσω της τηλεόρασης θα βλέπουν αυτό το γεγονός, να είναι ασφαλέστατο. Και να εμπνεύσουμε την ασφάλεια για να κλειστούν τα συμβόλαια, αλλά και να το διεξαγάγουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε λοιπόν για μια ολική ασφάλεια που έπρεπε να εφευρεθεί όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Μεγάλο εγχείρημα. Με περιχρά μέσα. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος σε καμία περίπτωση. Δεν προβάλλεται αυτό. Ίσως καλώς, κακούς, δεν ξέρω. Δεν προβάλλεται η ασφάλεια στους Ολυμπιακούς αγώνες. Το τι υποστήριξη υπάρχει από πίσω για να υπάρχει ασφάλεια του κόσμου και το υπάρχει. Υπάρχει μια εξήγηση. Ο γενικός πολιτισμός αρέσκεται στο να φοβάται τις επιτυχίες του σε όλα το διάβα των αιώνων. Έτσι λέτε. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει τις επιτυχίες του και δεν μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτές για να φτιάξει το μέλλον του. Έχει πρόβλημα ακόμα και σήμερα. Το επόμενο βήμα σας μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πορεία σας. Αναλαμβάνω διοικητής της 25ης μοίρας Patriot. Μετά πάω ανώτα τη Σχολή Πολέμου στη Θεσσαλονίκη και μετά ξανά στο αρχηγείο τακτικής αεροπορίας στα παλιά μου γραφεία. Όπου και από εκεί παρετήστε. Μάλιστα. Και ρωτάμε τον λόγο της παρέτησης. Τι σας όθησε προς την έξοδο? Επειδή δεν μπορώ να μην απαντήσω, αλλά ουσιαστική απάντηση δεν θέλω να δώσω, θα σας πω ότι μου είπε ένας φίλος μου, παιδικός. Δεν ξέρω γιατί παραιτήθηκες, αλλά ένα θα σου πω, μου είπε, εσύ δεν αγαπούσες την αεροπορία, εσύ ήσουν ερωτευμένος με την αεροπορία. Κάτι λοιπόν, στον έρωτα κάποια στιγμή. Η απάντησή σας λέει πολλά. Θα φεύγω από το κεφάλαιο τώρα, όχι της πολεμικής αεροπορίας, φεύγετε από την πολεμική αεροπορία και είστε πολίτης. Τι αλλάζει στη ζωή του κ. Γεωργιάδη? Περνάει ο λίγος καιρός. Έρχομαι στην πατρίδα μου, στην Καβάλα. Είναι η οικογένειά μου εδώ. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω ερχόμουν. Οικογένειά μου έχει, η γυναίκα μου έχει όσες μεταθέσεις έχω και εγώ. Άρα και μεγάλη εμπειρία ανθρώπων και καταστάσεων. Και ζούμε στην Καβάλα. Περνάει ο καιρός να διορθώσουμε και κάποια θέματα στο σώμα μας. Mm-hmm.
όλα αυτά τα αντακάτω. Αφήνω. Σίγουρα. Αυτά είναι και ίσως τα πραγματικά διάσημα. Όχι παράσημα, άλλο τα διάσημα, άλλο τα παράσημα. Και δεν θυμάμαι και κάποια άλλη μέρα, κάτι λοιπόν θα με απασχολήσει πάλι με την πολεμική αεροπορία και με την αεροπορική ιστορία, αλλά και με τη γενική αεροπορία. Οτιδήποτε λοιπόν πετάει. Μπράβο. Ναι. Ουσιαστικά καταλαβαίνω δεν σας έλειψε η ΠΑΦ, γιατί ασχοληθήκατε με παρεμφερή. Θα σας πω, έχω συναντήσει περισσότερους συναδέλφους απόστρατος. Στην πραγματικότητα, ναι, 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 ναι. Θέματα αεροπορίας παρά και τόσο υψηλόβαθμος παρά ενεργεία. Αν και πολλά χρόνια πήρε σαν δίπλα στους αρχηγούς. Άρα δεν σας έλειψε η ΠΑΦ. Την έχετε κοντά σας. Δεν υπάρχει. Απλώς δεν πετάτε, ας πούμε, με το... Ναι. Δεν έχετε το... Δεν πετάω με F5, αλλά είχα κάτι πολλές ευκαιρίες να πετάξω μέσω των ευσών. Πάμε τώρα στον απολογισμό του κ. Γεωργιάδη. Όταν κάθεται στον καναπέ, στην πολυθρόνα του, τι σκέφτεται, του έρχονται χρόνια, αναπολύ χρόνια, κάνει τον απολογισμό του, του μείναν καλά, κακά, ναι. Η ζυγαριά που... Δεν είμαι σε μια ηλικία στην οποία θα φτάσω σε τέτοιες σκέψεις. Αυτά νομίζω γίνονται πολύ μετά. Όχι, εννοώ για την έξοδό σας. Για την έξοδό μου. Καταρχήν δεν έχω καταλάβει ότι είμαι απόστρατος. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, έτσι νιώθω. Αυτό τώρα ό,τι σημαίνει και όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Διότι η ενασχόλησή μου είναι και περισσότερο μέσα σε αυτούς τους χώρους. Δεν σημαίνει ότι παρακολουθώ την τεχνολογία, δεν σημαίνει ότι μπορώ να ερμηνεύσω τι συστήματα έχει ένα F-16 ή μπορώ να το πετάξω, δεν εννοώ αυτό το πράγμα, αλλά παρατηρώ την γενική κατάσταση. Δεν παρατηρώ μόνο, γράφω και άρθρα. Γεωπολιτικής. Έχω γράψει αεροπορική ιστορία βιβλίο. Έχουμε ιδρύσει μια αεροπορική λέσχη, την αεροπορική λέσχη Μωραϊτίνης Αριστίδης, που έχει 16 μείζονες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει διακριτό πλαίσιο διαφορετικό από την πολεμική αεροπορία σε μένα. Ούτε και είμαι τόσο μεγάλος για να έχω τέτοιες σκέψεις τι μου άφησε η αεροπορία. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω εγώ είναι ότι μέλημά μου είναι η σκυτάλη που δίνει μια γενιά των αεροπόρων της πολεμικής αεροπορίας στην άλλη γενιά να είναι πιο καλή. Και αν μπορώ να βοηθήσω από αυτό που βρίσκομαι τώρα εγώ, αυτό κάνω. Δεν μου το ζήτησε κανείς. Εγώ νιώθω ότι πρέπει να το κάνουμε. Θέλετε να είστε κοντά σας. Θέλετε να είστε κοντά σας. Σε αυτό που αγαπάμε και... Ναι. Θα σας κάνω μια ερώτηση που αφορά το σήμερα. Ραφάλ, Γκρίπεν ή Eurofighter. Για τον Ραφάλ έχω προσωπικά γράψει και άρθρο στο Hellas Journal πριν αρκετό καιρό. Θεωρώ ότι θα το έλεγα ότι είναι το ευρωπαϊκό F-15 και μάλιστα με δικό του αποκλειστικό χαρακτήρα ιδιαίτερο, δηλαδή όχι απλωμένο, γιατί είναι και γαλλικό. Έτσι λοιπόν έχουμε αγοράσει και μια σχετική απορριτότητα. Και όπως δεν είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς ότι τα μέσα τα πολεμικά, είτε λέγονται φρεγάτες, είτε λέγονται αεροσκάφη, είτε άρματα μάχης, είτε οποιαδήποτε στρατιωτική πλατφόρμα, αποτελεί και το συνεκτικό κρίκο των συμμαχιών. Άρα θεωρείτε σωστή την επιλογή. Πάρα πολύ σωστή, στο βαθμό που γνωρίζω εγώ τον πόλεμο, όσο το γνωρίζω, επιτελικά και στρατηγικά. Τακτικά ασφαλώς και όχι, γιατί δεν ασχολήθηκα ποτέ με τέτοια αεροσκάφη. Για να μιλήσει κανείς, δηλαδή, όχι, σαν χειριστής. Τις βασικές γνώσεις όμως τις έχετε για να ξέρετε την άποψη. Νομίζω ότι έχω την εμπειρία και τις εξειδικεύσεις να το εκτιμήσω σε ένα πλαίσιο, όχι μόνο πολέμου, αλλά και γεωπολιτικού παιχνίδιου. Θα σας βάλω ακόμη πιο δύσκολη ερώτηση. F-35 ή F-16 Viper περισσότερα. Εξαρτάται, αγαπητέ μου, τι θέλεις να κάνεις με αυτά τα παιδιά. Αν το δόγμα σου είναι κατάλληλο για τέτοιες βαρβάτους τύπους που δείχνουν το μέλλον, όλα μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα ή μπορεί να είναι και πολύ τέλεια. Αυτή είναι μια γενική τοποθέτηση.
Από εκεί και πέρα, το τι κάνει το καθένα αεροσκάφος και ποιοι είναι οι όροι για τους οποίους θα αγοραστεί, είναι προϊόν μιας πολύ μακράς επεξεργασίας που δεν λύγεται μόνο στα στρατιωτικά πλαίσια, αλλά και στα θέματα γεωπολιτικής. Το καλύτερο είναι να νικάς τον αντίπαλό σου πριν τον πόλεμο, για να μην γίνει ποτέ πόλεμος. Προφανώς και αν γίνει όμως, γιατί το θέλει ο άλλος. Σωστή. Αν θέλει ο άλλος οπωσδήποτε να σου κάνει πόλεμο, σημαίνει ότι εσύ είσαι και το ίδιο με αυτόν έτοιμος για τον πόλεμο. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει εμπειροπόλεμους στρατιώτες. Εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό πώς το λύνεις? Αυτό είναι το θέμα, η απάντηση και η ερώτηση. Απέναντι στους καταδρομείς Τούρκους, εμπειροπόλεμους στις στρατοχωροφυλακές. Έχουν πού είσαι το παιδί της μας. Στρατοχωροφυλακές. Προφανώς ακούμε και υποτίθεται κάποιοι χαίρονται που οι Κούρδοι έχουν σκοτώσει τέσσερις ή έχουν ανατινάξει ένα τόπο ή οτιδήποτε τουρκικό. Και όμως εγώ βλέπω τους Τούρκους να κάνουν μέτρα πρωταπλάνησης, αντίμετρα, έχουν πολεμική βιομηχανία. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Είναι τα ερωτήματα δεν είναι αυτά που τίθονται στις εφημερίδες. Τα ερωτήματα είναι αυτά που απασχολούν το στομάχι του Πρωθυπουργού μας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατά πρώτο λόγο το μεσημέρι, το βράδυ και όταν δεν κοιμάται. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Πότε θα στραβώσει η υπόθεση? Και εκείνο, στο σύγχρονο πόλεμο, οι πρώτες ώρες θα ορίσουν και την έκβαση. Δεν είναι ο παρατεταμένος πόλεμος. Δεν θα κηρυχτεί ποτέ πόλεμος. Πάντα μένουμε στο τερέν της διπλωματίας. Καλώς. Ναι, έτσι είναι το σωστό. Με χαρά και τιμή βλέπουμε τα ΙΤΑ μας να διακρίνονται, αλλά ίσως λείπει κάτι που δεν το έχουμε. Και αυτό λέγεται εμπειροπόλεμο. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Δεν αντιμετωπίζεται, πιστεύω. Αντιμετωπίζεται μια χαρά. Εκπαίδευση, ναι. Αντιμετωπίζεται μια χαρά όταν οι συμμαχίες σου σου δίνουν την ευκαιρία εντός εισαγωγικών να βρεθεί σε μέτωπα πολέμου ανά τον κόσμο, προετοιμάζοντάς σου τον κόσμο σου να μπει πιο έτοιμος σε έναν συγκεκριμένο αντίπαλο. Εδώ δεν κάνουμε θεώρηση πολεμική ως πολεμοκάπηλη, ως επεκτατική πολιτική. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο αντίπαλο, μετρημένο, με τα θέλω του και σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Αν γίνει η στραβή και μας την πέσει, χρησιμοποιώ όρους, τις πρώτες στιγμές, αυτοί που θα αναλάβουν αυτό το έργο, οι πολεμιστές δηλαδή, και πάρουν τις σωστές εντολές, πώς θα ανταποκριθούν στο πεδίο. Το πεδίο, ξέρετε, μπορεί να είναι δύο εναντίον δύο ανθρώπων κάπου σε μια γωνιά ενός νησιού. Και το αποτέλεσμα μπορεί να μπλοκάρει ολόκληρες αποφάσεις επιτελείων. Σωστό. Να αλλάξει όλη το σκεπτικό. Βλέπετε στην ειρήνη. Μπορεί να πέσει μια κυβέρνηση από μια σφαίρα. Δείτε την περίπτωση Γρηγορόπουλου. Επανάσταση. Ό,τι θέλει βάλει να βρουν πιθανόν μια ευκαιρία τέτοια, ξένες δυνάμεις να κάνουν κακό στη χώρα μας και το σύστημα εθνικής ασφάλειας. Και σαν τραπουλόχαρτο μπορεί άνετα να πέσει. Αλλά πάσα στιγμή... Στο διατάφτα δηλαδή, έχει στο Σαχέλ σαν... Αυτό πήγα να το πω, δεν ήθελα να επεκταθώ γιατί... Όχι, επεκτείνομαι εγώ. Έχει στο Σαχέλ. Λοιπόν, στρατηγός του Ναπολέοντα. Μπορείς να εκπαιδεύσεις με τρεις τρόπους τις δυνάμεις σου. Τώρα μιλάμε για εποχές που ο πόλεμος ήταν πραγματικότητα. Πουθενά όλο στον κόσμο δεν είναι ως απειλή δυνητικά πάνω μας όσο εμάς με την Τουρκία. Σωστά. Θα πούμε καμιά φορά αλήθεια σε αυτόν τον τόπο. Όχι, δεν λέγω. Ακριβώς. Με αυτό λοιπόν το πλαίσιο, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό, λογιστικό είναι το θέμα. Και τελικά γεννώντας τις ερωτήσεις σας περί Αιγαίου, το ζητούμενο είναι ότι ο Έλληνας αεροπόρος έχει να αντιμετωπίσει πλήθος και λεφούσια, να χρησιμοποιούσε και όρους, μια και είμαστε στο έτος των 200 ετών, τα οποία λογιστικά όχι μόνο πρέπει να είναι τόσο καλός, να καταστρέφει και να σκοτώνει τον εχθρό και να φροντίζει επίσης μέσα, γιατί δεν έχει και πολλούς άλλους. Εδώ μιλάμε τη γλώσσα μιας κατάστασης. Δεν μπορούμε να τα φιλτράρουμε, γιατί από το πολύ φίλτρο δεν θα βγει και τίποτα στο τέλος. Όταν λοιπόν έχεις περιβάλλοντα τέτοια και σας φέρνω πάλι σε έναν στρατηγό του Ναπολέοντα, ο οποίος λέει ότι έναν στρατό μπορεί να τον εκπαιδεύσεις όταν πολεμάει αναγκαστικά, όταν επίσης υπάρχουν μέτωπα αλλού και τον στέλνεις ως παρατηρητή, ως εμπλεκόμενο να δει πως είναι ένας πόλεμος. Η τρίτη είναι ακραία βέβαια, αλλά θα την πω για την ιστορία γιατί υπόθηκε. Και την άλλη είναι δημιουργείς πόλεμο για να έχεις εκπαιδευμένους στρατιώτες.
Μην πάτε μακριά, βρείτε μερικά κράτη τέτοια της Μέσης Ανατολής και θα δείτε γιατί σας λέω. Κάναμε μία μακροσκελέστατη συνέντευξη, κύριε Γεωργιάδη, και τελειώνοντας, έχω να κάνω δύο βασικές ερωτήσεις που αφορά τους νέους. Τι χρειάζεται ένας νέος, για να, τα συστατικά δηλαδή του ανθρώπου, για να ενταχθεί στις τάξεις πολεμικής αεροπορίας, ως υπτάμενος. Ποια είναι αυτά? Αυτή η ερώτηση μου γίνεται και στο παρελθόν, είμαι πιο προετοιμασμένος, θα έλεγα, με αυτή την έννοια. Θεωρώ ότι πάνω από το 50%, ελάχιστα όμως, πρέπει να αγαπάει την αεροπορία, γενικά την αεροπορία. Να το έχει δηλαδή από... Εννοώ να αγαπάει την αεροπορία, είτε αφορά αερομοντελισμό, μοντελισμό... Τα πρώτα ερεθίσματα. Ακόμα και μια σαΐτα, ακριβώς, με την ηλικία του δηλαδή. Το παιχνίδι αφορά την αεροπορία. Και το υπόλοιπο βαρύ ποσοστό βέβαια, κοντά στο 50%, να αγαπάει την πατρίδα του. Ασφαλώς δεν μπορούμε να μοιράσουμε την αγάπη προς την πατρίδα, σωστά, αλλά το λέω λίγο έτσι λογιστικά για να βρω μια μέση κατάσταση, να τα παντρέψουμε και τα δύο. Αυτό είναι, αυτά είναι, πιστεύετε, συστατικά. Μάλιστα. Και η συμβουλή σας ποια είναι στα νέα παιδιά, όσον αφορά... Ναι. Τα νέα παιδιά να μείνουν για πάντα νέα παιδιά. Αφορά νέους με νέο πνεύμα. Αυτή η υπόθεση. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια συνέντευξη που έδωσε και το στίγμα το τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή Αεροπορικές Ιστορίες. Δεν υπήρξε, πιστεύω εγώ, τέτοια εκπομπή που να αναλύουμε τον χειριστή της πολεμικής αεροπορίας, τον τύπο του αεροσκάφους που πετούσε και όλη τη σταδιοδρομία του. Οπότε νομίζω θα βγει με τις καλύτερες των εντυπώσεων αυτή η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είστε πάντα δυνατός, γερός, υγιής και ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ και εγώ και για την ευκαιρία που μου δώσατε μετά από την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά.